Γεια σας, είμαι ο Γιάννης, personal trainer και σήμερα θα δούμε μια προπόνηση τύπου HIIT. Η συγκεκριμένη προπόνηση διαρκεί λίγο λιγότερο από 16 λεπτά και μπορεί να γίνει οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελείται από 6 ασκήσεις και έχει μορφή πυραμίδας. Ξεκινάμε δηλαδή να δουλεύουμε όλες μας τις ασκήσεις με 20 δευτερόλεπτα και αυξάνουμε συν 10 δευτερόλεπτα. Έχουμε δηλαδή 20 δευτερόλεπτα στον πρώτο κύκλο, 30 δευτερόλεπτα στον δεύτερο κύκλο, 40 στον τρίτο και 50 στον τέταρτο. Το διάλειμμά μας αυξάνεται αντίστοιχα συν 10 δευτερόλεπτα ανάλογα με τον κύκλο που βρισκόμαστε. Ξεκινάμε δηλαδή με 20 δευτερόλεπτα στον πρώτο κύκλο και προσθέτουμε αντίστοιχα 10 δευτερόλεπτα στους επόμενους μας κύκλους. Όλη μας η προπόνηση θα γίνει με το βάρος του σώματός μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ασκήσεις έχουμε να κάνουμε. Η πρώτη μας άσκηση είναι μια παραλλαγή των burpees, στην οποία όταν τοποθετήσω τα χέρια μου και τεντώσω τα πόδια μου πίσω, μαζεύω τα δύο πόδια προς την κοιλιά μου, τεντώνω πάλι πίσω, σηκώνομαι και κάνω ένα πλάγιο άλμα. Πάμε λοιπόν να δούμε την άσκηση. Τοποθετούμε τα χέρια μας στο έδαφος. Πηγαίνουμε τα πόδια μας πίσω να τεντώσουνε, μαζεύουμε και τα δύο μπροστά, τεντώνουμε πάλι, σηκωνόμαστε, πηδάμε από την απέναντι μεριά. Πίσω, μπροστά, τεντώνω, σηκώνομαι και πηδάω. Πάμε λοιπόν να δούμε τη δεύτερη μας άσκηση, η οποία είναι επιτόπιο τρέξιμο με γόνατα ψηλά. Θέλω παράλληλα να δουλεύω και τα χέρια μου και να ανεβάζω όσο περισσότερο ψηλά μπορώ τα γόνατά μου. Η τρίτη μας άσκηση είναι καθίσματα με άλμα, απλά το άλμα δεν είναι επιτόπιο, γίνεται στο πλάι. Πάμε λοιπόν να τη δούμε. Τοποθετούμε τα πόδια μας στο άνοιγμα των ώμων, κάνουμε το κάθισμά μας και πηδάμε μία δεξιά και μία αριστερά. Πάμε να δούμε και την τέταρτη μας άσκηση, η οποία είναι μια παραλλαγή των mountain climbers. Η μόνη διαφορά είναι ότι ενώ μαζεύω τα γόνατά μου, θέλω να σχηματίσω ένα ημικύκλιο. Πηγαίνω δηλαδή προς τα δεξιά, επιστρέφω στο κέντρο και πηγαίνω και προς τα αριστερά. Πάμε να τη δούμε. Τοποθετούμε τα χέρια μας στο έδαφος και ξεκινάμε την άσκησή μας. Η πέμπτη μας άσκηση είναι μια παραλλαγή των jumping jacks. Θέλουμε να τοποθετήσουμε τα πόδια μας κλειστά, τα χέρια μας επίσης και αυτά κλειστά. Ανοίγουμε, μπαίνουμε σε ημικάθισμα και σηκωνόμαστε. Η έκτη και τελευταία μας άσκηση είναι τα square jumps. Πηδάμε στο πλάι, λυγίζουμε γόνατο και αλλάζουμε μεριά. Η άσκησή μας είναι σαν να εκτελούμε μια διαγώνια προβολή και θέλουμε πάντα να μην ξεπερνάει το γόνατο τη μύτη του ποδιού μας. Αυτές ήταν οι 6 ασκήσεις μας. Τώρα, αφού κάποιος τελειώσει τον κύκλο του, εάν θέλει να το κάνει δυσκολότερο, μπορεί να ξεκινήσει να κατεβαίνει την πυραμίδα ανάποδα. Δηλαδή, όταν φτάσει στα 50 δευτερόλεπτα, να προσθέσει 50 δευτερόλεπτα διάλειμμα και να ξεκινήσει να κατεβαίνει στα 40, 30, μέχρι να φτάσει πάλι στα 20. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Εάν σας άρεσε, κάντε ένα like, subscribe στο κανάλι μας και ενεργοποιήστε το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα επόμενα βίντεό μας.